Επειδή κανένα δεν είναι Παρθενογέννηση, μπορείτε να προσδιορίσετε είστε παιδί τη αριστερά. Και δεύτερον, μεγάλο αφροδεξιακό η εξουσία από ο Κίσιγκερ. Ναι. Εσεί τον επιβεβαιώνετε, αλλά την είχατε αυτή την εξουσία. Ναι. Τώρα πάτε για εκείνη την πολιτική. Μήπω ακροβατείτε. Λοιπόν, πρώτον, ποιο είμαι εγώ τώρα. Ναι, εγώ αυτοπροσδιορίζομαι, δηλαδή από τα μαθητικά μου χρόνια, αυτοπροσδιορίζομαι ω αριστερό. Έχω μια πολύ μεγάλη αφιβολία για τον πώς χρησιμοποιούμε όμως τον όρο αριστερά και δεξιά σήμερα. Δηλαδή, έχω γνωρίσει πολλούς αριστερούς με δεξιές μεταρρυθμίσεις και πολλούς δεξιούς που κλείνουν το μάτι σε κάποια στερεότυπα της αριστεράς. Ας πάρουμε το θέμα, ας πούμε, της αξιολόγησης. Πολλές φορές κάποιοι που ανήκουν στην αριστερά αρνούνται την αξιολόγηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μείζον αριστερό έτοιμα η αξιολόγηση. Γιατί αν δεν υπάρχει αξιολόγηση, στο δημόσιο παραδείγματι, οδηγούμαστε στους παλαιοκομματικούς δρόμους. Σε αυτή τη στιγμή που είναι η χώρα, με αυτά τα προβλήματα που έχει η χώρα, δεν θέλω να προσδιοριστώ ως αριστερός ή δεξιός ως προς το ποτάμι. Το ποτάμι είναι ένα κίνημα που κλέβει, και θέλω να είμαι ξεκάθαρο, κλέβει ιδέες και από την αριστερά και από την φιλελεύθερη παράταξη και δεν τις κλέβει για να ψαρέψει σε ένα μεγαλύτερο ε, ποτάμι. Το κάνει γιατί πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας και μετά αν θέλουμε να αποφασίσουμε να βάψουμε τους δρόμους κόκκινους ή μπλε είναι μια άλλη ιστορία.